Εμείς βρισκόμαστε εδώ το εργατικό κέντρο της Πάτρας, στηρίζουμε τη σημερινή σας στάση. Θα στηρίξουμε στο μέλλον ό,τι από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις θα κάνετε, γιατί το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Και βλέπουμε την ίδια ώρα που θαύουμε τα παιδιά μας σε αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπιν, που βγήκαν στην επιφάνεια, βέβαια εμείς τα γνωρίζαμε, τα λέγαμε, βγήκαν στην επιφάνεια όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, με την απελευθέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των σιδηροδρόμων, το κομμάτιασμα των σιδηροδρόμων, να δώσουν το φιλέτο στον ιδιώτη, να χρεώσουν πάλι σε εμάς τους φορολογούμενους. Βλέπουμε την ίδια ώρα λοιπόν που βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά και τα γνωρίζουν όσοι και δεν τα γνώριζαν, την ίδια ώρα επειδή είναι αμήλικτοι, εξυπηρετούν ένα σύστημα που βάζει στην μια πλευρά το κέρδος και την άλλη πλευρά τη ζωή μας, την ίδια ώρα φέρνουν να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Εμείς σαν εργατική τάξη δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτό, να μείνει το νερό και όχι μόνο να μείνει, να είναι φθηνό, να μην περάσει ιδιώτες, να είναι φθηνό, να είναι ποιοτικό, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό και να δώσει το κράτος χρήματα για τις υποδομές. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα, πρέπει να είστε σε ετοιμότητα. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε στο επίπεδο των Δήμων η δύναμη εκείνη η οποία κυριαρχεί. Λίγοι είναι οι Δήμοι που ακολουθούν τη φιλοσοφία μας και την αντίληψή μας. Να παραμείνει με το χαρακτήρα που έχει, το νερό είναι αγαθό, δεν θα το κάνουμε εμπόρευμα. Αυτός είναι ο στόχος τους και εκείνη τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας.